Κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι η Μαρία και σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μας. Ένα βίντεο που σήμερα είναι Παρασκευή. Λοιπόν, έχω εδώ και την μικρή Σοφία που τσίρισε και δεν καθόταν στην κουνιά με τίποτα να παίξει. Με την αδερφή της, με τίποτα όμως, τσίριζε. Οπότε την πήραμε. Ψυχραιμία. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι 21 Ιουλίου. Και σήμερα είναι η μέρα που έχουμε παράσταση. Έχουμε λοιπόν σήμερα παράσταση στη Ροζκαρά. Με τη Ροζκαρά, με τη σχολή Ροζκαρά. Θα χορέψω χασάπικο και Λάτιν. Λοιπόν, και ανυπομονώ. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα ξεκίνησε δύσκολα. Άργησε και χθες το βράδυ να γυρίσω. Είχε πάει κοντά 1,5 μέχρι να φτάσω στο σπίτι. 1:20 περίπου. Ξεκίνησα και κοντά 1,5 έφτασα, κάπου εκεί 1,5 σπίτι πήγε μέχρι να πέσω να κοιμηθώ. Οπότε είμαι άϊπνη κατά βάση. Ξύπνησα και 5,5-6 παρά για να πιω καφέ με τον Παναγιώτη και τώρα είμαι σε μια φάση της νύχτας. Η ώρα είναι 8:41, ούτε καν 9, εγώ νομίζω ότι έχει φτάσει 11. Έχω ξυπνήσει το που τώρα νομίζω ότι είναι 11. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ας πέσει το intro και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε.
Τώρα είναι 8:29. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Βάζω μπρος αμάξι, βάζω ζώνη και βγάζω τα αμάξι να βάλουμε τα παιδιά πίσω, να βάλουμε τα πράγματα να φύγουμε. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Έχω αγχωθεί. Η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Έχω να το κάνω πάρα πολλά χρόνια από το 2017 να χορέψω μπροστά σε κόσμο. Ο Θεός μαζί μας. Λοιπόν, παιδιά, τώρα γυρίσαμε σπίτι. Η ώρα είναι 1:27. Κοιμήσαμε τις μικρές και ήρθα να σας κάνω το κλείσιμο. Θα έχετε δει λογικά κάποια πλάνα από τις χορογραφίες μας. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα ότι κάτι το οποίο αγαπούσα και ήθελα να κάνω χρόνια και δεν τα είχα καταφέρει, το κατάφερα φέτος, το 23. Ένα στόχος που δεν ήταν στα πλάνα μου να γίνει, ξαφνικά ήρθε και έγινε πραγματικότητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς νιώθω αυτή τη στιγμή, τι χαρά και τι ηρεμία. Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να ξεκινήσω Λάτιν, δεν τα είχα καταφέρει. Ξαφνικά ήρθε και το χασάπικο, που μου άρεσε πάρα πολύ, από το λαϊκό τμήμα. Και έχω ενθουσιαστεί και έχω χάρη τόσο πολύ. Θεωρώ ότι, τουλάχιστον για μένα, οι σχολές σε Ρόσκαρα είναι καλύτερες. Οι δάσκαλοι εξαιρετικοί, οι δασκάλες μας εξαιρετικές και οι δασκαλοί μας και οι δασκάλες μας είναι όλοι εξαιρετικοί άνθρωποι, είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Είναι δίπλα στα παιδιά, είναι δίπλα μας, είναι δίπλα στους μαθητές. Ό,τι χρειαστούμε, ό,τι ήρεμοι άνθρωποι να μας εξηγήσουν, να μας βοηθήσουν, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει, δηλαδή και στα μαθήματα πέρασα υπέροχα, πέρασα τέλεια. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και στους δασκάλους μας, αλλά και στους συγχορευτές μου για όλη την κατανόηση. Εσείς ξέρετε, για όλη την κατανόηση και για τα μαθήματα που έχω χάσει και για όλα. Τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά, αυτό έχει σημασία. Και ξέρετε τι, έχω καταλάβει ότι όσο και αν ζοριζόμαστε, σημασία έχει να κάνουμε τα όνειρά μας αληθινά. Και ότι όταν μας δίνεται μια ευκαιρία να ξεκινήσουμε κάτι, να την αρπάζουμε και να το κάνουμε. Το γεγονός ότι μου δόθηκε ευκαιρία, εντελώς τυχαία, ξεκινώντας μια χορογραφία με τον Παναγιώτη για το γάμο, το ότι μου δόθηκε ευκαιρία μετά να μπω σε δύο τμήματα και να χορέψω, για μένα δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το συναίσθημα. Δηλαδή νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για αυτό που τα κατάφερα και που το έκανα. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια στις ομάδες μας, συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους τους χορευτές και τις χορεύτριες. Συγχαρητήρια και στα δύο τμήματα που ήμουν εγώ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά από τα τμήματά μας που χορέψαμε μαζί. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ από τους δασκάλους μας και τις δασκάλες μας. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια στους δασκάλους και τις δασκάλες μας, γιατί αν δεν ήταν εκείνοι, τίποτα από όλα αυτά, από όλες τις χορογραφίες, που ήταν πάρα πολλές χορογραφίες και εγώ κατενθουσιάστηκα. Ένιωσα ότι ήταν η καλύτερη χρονιά, η καλύτερη χρονιά ξεκάθαρα, η φετινή, δηλαδή εντάξει. Δεν υπήρχε, δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Ήταν μια υπέροχη παράσταση, εξαιρετική παράσταση. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Συγχαρητήρια σε όλους και σε όλες για το κουράγιο, τη δύναμη, την υπομονή. Όλα οργανώθηκαν και ήταν στην εντέλεια. Όλα πήγαν σούπερ. Ήμασταν δυνατή ομάδα, ήμασταν δυνατές ομάδες μάλλον, και στις δύο ομάδες. Ήμασταν όλοι δυνατοί, ήμασταν όλοι τέλεια. Λοιπόν, τώρα,
Το μακιγιάζ το είχα κάνει εγώ. Τώρα δεν φαίνεται καλά, είναι βράδυ. Ό,τι είδατε τη μέρα λέει είδατε. Όπως και τα μαλλιά μου τα είχα φτιάξει εγώ. Λοιπόν, και ξεκάθαρα κατενθουσιάστηκα γιατί τα κατάφερα και τα έφτιαξα. Λοιπόν, και για όσους απορείτε, αυτό το μπλουζάκι το είχαμε φορέσει μπατσάτα που χορέψαμε και μου άρεσε πάρα πολύ. Μπαίνει και πίσω. Τέλειο. Και είχαμε φορέσει και αυτό το λευκό παντελόνι που είναι πάρα πολύ όμορφο. Στο χασάπικο φορέσαμε ένα λευκό φόρεμα. Θα το έχετε δει λογικά στο βιντεάκι, αλλά σας τα λέω και από εδώ γιατί πάρα πολύ με ρωτούσαν σήμερα στο TikTok. Κάποια στιγμή έκανα live που βαφόμουν και χτενιζόμουν και τους λέω: Έχουμε παράσταση και θα χορέψω κι εγώ και γι' αυτό ετοιμάζομαι. Και όλοι μου ρωτάγανε τι θα φορέσει, τι θα φορέσει, τι θα φορέσει. Οπότε σας το λέω. Λοιπόν, ότι φορέσαμε ένα λευκό φόρεμα στο χασάπικο και αυτά τα φορέσαμε στην πατσάτα. Αυτά. Επίσης, η κρίκη είναι από το στέμα. Η κρίκη αυτή είναι από το στέμα handmade jewelry. Και αυτά εδώ τα κρυκάκια είναι από το Shein. Για όσους έχετε απορία. Αυτά. Και μου άρεσαν πάρα πολύ αυτή η κρίκη και όταν τους είδα λέω τους θέλω για την παράσταση. Και νιώθω ότι μου ταιριάζανε και ταιριάζανε και στο ύφος και σε όλα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ταιριάζανε πολύ και στην πατσάτα που χορέψαμε. Οπότε νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Έτσι μεγάλη κρίκη. Πένα, τέλεια, υπέροχα, σούπερ. Αυτά. Λοιπόν, σας κλείνω γιατί έχω κουραστεί. Νιστάζω. Θέλω να πω για ύπνο. Παλά φυλάκια. Να είστε όλοι τέλεια, να περάσετε όλοι υπέροχα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Αν αυτό το βίντεο ανέβει Τρίτη. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αν δεν ανέβει Τρίτη. Δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Αν ανέβει Σάββατο, υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αν ανέβει Τρίτη, υπέροχη εβδομάδα. Αυτά έχω να σας πω. Πολλά φιλάκια. Σας κλείνω γιατί είμαι έξω στην αυλή. Έχω σκάσει και απλά θέλω να πάω να ξαπλώσω, να κοιμηθώ. Γιατί αύριο είναι Σάββατο και ο Παναγιώτης δουλεύει και εγώ θα είμαι μόνο με τα παιδιά. Και επιστροφή στη ρουτίνα. Και εύχομαι από Σεπτέμβρη να καταφέρω να συνεχίσω το χορό. Εύχομαι από Σεπτέμβρη να ξεκινήσουμε πάλι κάτι. Να κάνω πάλι κάτι στο κομμάτι του χορού, να μπω σε κάποιο τμήμα κι εγώ σαν μαθήτρια και να κάνω ρε παιδί μου, να το κάνω έτσι λίγο σαν χόμπι, σαν από κάτι να μου φτιάχνει τη διάθεση. Μου φτιάχνει τη διάθεση παιδιά, ο χορός άλλαξε τελείως η ψυχολογία μου από όταν ξεκίνησα να κάνω χορό, να κάνω κάτι για μένα. Και να σας πω κάτι, το να πας σε ένα γυμναστήριο ή κάπου αλλού και να κάνεις κάτι μόνος σου και να κάνεις κάποια δραστηριότητα μόνος σου δεν είναι το ίδιο με το να κάνεις μια δραστηριότητα ομαδικά. Το να είσαι σε κάποια ομάδα, λοιπόν, όπως εμένα ο χορός τώρα, ομάδα χορού που έχουμε τους δασκάλους μας και υπάρχουν και άλλα παιδιά, τέλος πάντων, που μιλάμε και επικοινωνούμε, κάπως ξεχνιέσαι και κάπως είναι μια άλλη παρέα. Δηλαδή εγώ ένιωσα ότι γίναμε κατά πολύ παρέα και ενωθήκαμε από το χορό, ειδικά τώρα προς την παράσταση. Και χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω ότι μέσα από ένα άθλημα, μέσα από το χορό, είτε είναι Latin, είτε είναι παραδοσιακά, είτε είναι οτιδήποτε, γενικά, μέσα από μια ομάδα αποκτάς φιλίες, οπότε όταν μπαίνεις σε μια ομάδα να κάνεις κάτι, έστω και για χόμπι, αποκτάς φιλίες, κοινωνικοποίησε, κοινωνικοποίηση, φιλίες, χαίρεσαι. Όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει, χαίρεσαι και η διάθεσή σου αλλάζει, φτιάχνει και ανεβαίνει. Και εμένα η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε πάρα πολύ η διάθεσή μου και χάρηκα πάρα πολύ.
και ανυπομονώ πώς και πώς να έρθει ο Σεπτέμβρης. Λοιπόν, αυτά. Οπότε έκανα και ένα βήμα προς την κοινωνικοποίηση που είχαμε κάνει και κάποια στιγμή μια συζήτηση και στο κανάλι και στα social γι' αυτό περί κοινωνικοποίησης. Έκανα και ένα βήμα μπροστά σε αυτό. Για να δούμε πώς θα πάει ο Σεπτέμβρης. Λοιπόν, φιλιά και πολλά. Θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο σίγουρα κάποια στιγμή. Φιλιά και πολλά. Bye! Γεια σας, γεια σας, γεια!